Ιωνία το υπέροχο τραγούδι. Τον αναγνωρίζουμε αυτό. Δεν ήταν, πήγαιναν στη, διαγωνιζόμενοι, δεν πήγαιναν από δισκογραφικές, δεν θέλανε δισκογραφικές διαγωνιζόμενους. Πήγαινε όποιος ήθελε. Ήθελα εγώ να περάσω το Eurovision, για σας έλεγα ένα τραγούδι και μπορεί να είχα επιλεχθεί. Και τώρα όμως. Και τώρα, όχι τώρα, οι δισκογραφικές θα στέλνουν πάλι. Με το νέο αυτό που είδαμε στο βίντεο τώρα, αυτό ήταν πριν. Αν γίνει αυτό που είδαμε την ανάθεση με εθνικό τελικό, θα μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε και η επιτροπή θα αποφασίσει αν το τραγούδι θα συνεχίσει. Αν θεωρώ ότι είναι πάλι ποδισκογραφικές. Μπορείτε, τραγουδάρα να ήταν αυτό. Θα χωρέτε εκεί, θα βάλει τα μπόντι τη, θα αφήσει τι μαλούρε τη, θα βάλει τι λεφαρίδε τεράστιε που έχει και μεγάλε και ψυχέ. Θα βαφτεί ένα κιλό. Θα είναι θεάρα. Όπως θα κάνει τα κουνήματά τη, θα τρελαθούν όλοι. Ορίστε, Φουρέιρα στην Eurovision, τι το συζητάμε. Τέλος. Εμείς το βγάλαμε το αποτέλεσμα. Μας απόλυτα μαζί σου. Στέλνουμε μήνυμα στην Ελένη Φουρέιρα. Και στους ανθρώπους που κάνουν την Eurovision, παρακαλώ. Δεν μπορούσαμε, μόνο Φουρέιρα έχουμε. Αυτή θέλουμε να πάει. Στην παρούσα φάση μου φαίνεται πολύ δυνατή για Eurovision. Αλλά να έχουμε και η Στικούδη θα ήταν καλή. Η Στικούδη θα... Καλύτερη Φουρέιρα για Eurovision, ναι, παιδιά. Εντάξει. Αλλά έχει το κούρμα να βγει εκεί πέρα. Το θέμα είναι να έχει και φωνή. Όχι, η Στικούδη λέει κάτι πολύ συγκεκριμένα τραγούδια. Δεν είπα ότι δεν έχει φωνή, αλλά η Φουρέιρα έχει ωραία φωνή. Λοιπόν. Και χθες λοιπόν έτσι πως εμφάρω μέσα στο ίντερνετ, βλέπω ξαφνικά όλοι να κάνουν like στη φωτογραφία της Μακρυπούλια. Μπαίνω και την κάνω follow, γιατί δεν την είχα follow. Δεν την είχα κάνει follow. Είδηση αυτό. Μα μέχρι πρώτη